Ιαλουρονικό οξύ. Είναι μια τάση που την ακούμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Αλήθεια, ποια δέρματα το χρειάζονται? Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας πολυζαχαρίτης που το έχει το ίδιο μας το σώμα, το δέρμα μας. Άρα δεν είναι ξένο σώμα, δεν είναι κάτι ξένο, είναι εντελώς φυσικό και πλέον παράγεται βιοτεχνολογικά στα εργαστήρια, μιμούμενο το δικό μας. Άρα είναι εντελώς φυσικό, δεν έχει κίνδυνο αλλεργίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους χωρίς να υπάρχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Ένα είδος είναι ή υπάρχουν πολλά? Οι αλουρονικό οξύ υπάρχουν σε επίπεδο κρεμών ή ορών που πιάνουν την επιδερμίδα μόνο. Υπάρχουν όμως και σε fillers, ενθέματα που βάζουμε, που είναι σταύρο συνδεδεμένο, δηλαδή πιο παχύ το υαλουρονικό, και γεμίζουμε ρητίδες και όγκους. Υπάρχουν κατηγορίες. Όσο πιο λεπτόρευστο μπορούμε να βάλουμε στα χείλη, για να φτιάξουμε τους όγκους, να τονίσουμε το κόκκινο των χιλιών ή το περίγραμμά μας. Μπορεί να μπει πιο παχύ υαλουρονικό στις ρινοπαριακές για να γεμίσουμε τις άβλακες αυτές και υπάρχει και το πιο χοντρό υαλουρονικό που αντικαθιστά όγκο για να ανασηκώσουμε τους πεσμένους όγκους του προσώπου. Άρα η κάθε εταιρεία βγάζει διαφορετικούς κωδικούς και υπάρχουν πολλές εταιρείες. Υπάρχουν πολλές εταιρείες από πολύ φτηνές μάρκες μέχρι τις καλές. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε για όποιον ενδιαφέρεται να ζητάει από τον γιατρό τι μάρκα χρησιμοποιεί και να παίρνει και το αντίστοιχο χαρτί ότι έχει χρησιμοποιήσει αυτό, γιατί 9 στους 10 δεν ξέρουν τι αλουρονικό έχουν χρησιμοποιήσει. Ποιο είναι το καλύτερο? Επειδή είναι εμπορικές ονομασίες, καλό είναι να μην μπούμε, απλώς να ξέρουμε ότι τα καλά αλουρονικά πλέον έχουν και λιδοκαίνη μέσα, τοπικό αναισθητικό που να μην πονάνε. Άρα όσα έχουν λιδοκαίνη, το λέμε λίγο αντίστροφα, καλό είναι, καλής ποιότητας αλουρονικό. Μην ξεχνάμε να ζητάνε και να παίρνουν τι υλικό έχουν βάλει, γιατί πολλές φορές υπάρχουν χαμηλής ποιότητας που μπορεί να δημιουργήσουν κοκκιώματα ή να έχουν κάποια βλάβη μέσα που η επόμενη ένχυση που θα κάνει ένας άλλος γιατρός να δημιουργήσει προβλήματα. Ποιες ηλικίες χρειάζεται έτσι να τοποθετήσουν υαλουρονικό οξύ στο πρόσωπό τους? Ποια είναι τα ελαττώματα που βλέπουν οι γυναίκες και έρχονται σε εσάς? Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο, παίζει ανάλογα όταν εμφανιστεί η ρητίδα ή η πτώση των όγκων εδώ, όταν τη δεις σε οποιαδήποτε ηλικία. Τότε πάει, συζητάει με τον γιατρό να καθορίσουν το πλάνο της θεραπείας, τι υλικό θα χρησιμοποιήσουν και πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η θεραπεία. Δεν πάμε να κάνουμε μιμούμενα τη φίλη μας επειδή το έκανε η φίλη μας, θα πάμε. Και είναι τελείως διαφορετική η τοποθέτηση του σημείου που θα βάλει ο γιατρός από άτομο σε άτομο. Άλλος μπορεί να έχει έντονο πρόβλημα στις ρινοπαριακές και να τοποθετήσει στις ρινοπαριακές, άλλος να θέλει να ανασηκώσει το ζυγωματικό του ή να βάλει στα χείλη. Άρα η συζήτηση με τον γιατρό, τον ειδικό, και οι γιατροί, οι ειδικοί που χρησιμοποιούν αυτά είναι δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, άρα θα συζητήσουν με τον ενδιαφερόμενο τι θέλει να φτιάξει, πόσο θα φτιαχτεί, να μην έχουμε φρούδες ελπίδες ότι θα γίνουν μαγικά, και από εκεί και πέρα να καθορίσουν το πλάνο της θεραπείας. Την ποσότητα του υαλουρονικού, γιατί όλα τα υαλουρονικά θα πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν σε προγεμισμένες σύριγγες του 1 ml. Δεν βγαίνουν από μπουκαλάκι που ακούμε ότι μου έβγαλε από μπουκαλάκι. Είναι σε προγεμισμένες σύριγγες του 1 ml. Μπορεί να χρειαστούν 2 ml ή 1 ml για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η θεραπεία από τον γιατρό να έχει τέτοιο αποτέλεσμα ώστε να μην φαίνεται στους άλλους, να έχουμε βελτιωθεί χωρίς να γίνεται διακριτό από τους άλλους. Να μας λένε όλοι ότι ομορφήναμε, κάτι κάναμε, χωρίς να είναι διακριτό, όπως βλέπουμε κάποιες υπερβολές, είτε σε χείλη είτε σε ζυγωματικά. Άρα η σωστή θεραπεία πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα, με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυτερεύει το πρόσωπό μας, χωρίς να είναι υπερβολικό και ορατό από τους άλλους. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα την κάνουμε για πάντα ή έχει ένα χρονικό τέλος? Τίποτα στην ιατρική δεν είναι για πάντα και ίσως αυτό είναι και η ασφάλεια του υαλουρονικού, γιατί αν κάναμε κάτι που θα ήταν μόνιμο, όλοι οι γύρω ιστοί θα γερνάγανε, θα πέφτανε και αυτό θα μείνει μόνιμο, θα φαινόταν σαν ξένο. Άρα η ασφάλεια αυτών των είναι ότι έχει διάρκεια. Τα πιο καλά υαλουρονικά και πιο παχύρευστα κρατάνε γύρω στους 12 μήνες. Άρα επαναλαμβάνουμε μετά από 12 μήνες. Δεν χάνουμε την εικόνα μας, κρατάμε πολύ καλύτερο και να μην το ξανακάνουμε. Η εικόνα μας είναι καλύτερη από το πρώτο στάδιο που πριν ξεκινήσουμε.
Όμως η επανάληψή του δεν γίνεται χρονικά ακριβώς στους 12 μήνες. Μπορεί να το δει μια κυρία που να έρθει στους 11 μήνες και άλλη κυρία που να έρθει στους 16 μήνες, όταν δει ότι την ενοχλεί αυτό στο πρόσωπο που είχαμε διορθώσει με το υαλουρονικό. Και επίσης θα ήθελα, κλείνοντας έτσι, να πούμε λίγο στις φίλες οι οποίες φοβούνται αυτό λόγω πόνου. Από ό,τι μου έχετε πει, υπάρχουν... Τα καλά υαλουρονικά έχουν μέσα λιδοκαΐνη. Λιδοκαΐνη είναι το τοπικό ασυναισθητικό που μας κάνει και ο οδοντίατρος όταν κάνουμε το σφράγισμα ή οτιδήποτε. Αφάζοντας αυτό τη λιδοκαΐνη, τα καλά υαλουρονικά δεν τον αισθανόμαστε τον πόνο. Από εκεί και πέρα είναι όμως οι ποιότητες, θα πρέπει πάλι, το ξανατονίζω, γιατί αυτό είναι να έχουμε καλή ποιότητα που να έχει τοπικό ανεσθητικό μέσα και να εμπιστευτούμε τον γιατρό. Όχι μιμούμενη τη φίλη μας επειδή έκανε υαλουρονικό, πάω να κάνω κι εγώ. Να συζητήσει και να είναι σωστή η πράξη από το γιατρό. Οι ρητίδες έκφρασης με το υαλουρονικό οξύ φεύγουν, επανέρχονται, έχουν κάποια άλλη ιδιαιτερότητα που πρέπει να προσέξουμε? Οι ρητίδες έκφρασης αναφερόμαστε στο μεσόφριο, το μέτωπο και περιοφθαλμικά. Ό,τι είναι κινητικό δεν πρέπει να μπει υαλουρονικό. Μπορεί να έχει ένα πρόσχερο αποτέλεσμα φεύγοντας από το ιατρείο, σαν να έχουμε αμβλύνει όλες αυτές τις ρητίδες, αλλά με την κίνηση που θα γίνεται θα εκτονωθεί και θα κάνει δεύτερη πτυχή. Άρα μπορεί μόλις φύγει από το ιατρείο να είναι τέλεια, είτε στο μεσόφριο που βλέπουμε, είτε στο πόδι της χήνας, είτε στο μέτωπο, αλλά επειδή είναι κίνηση, κινητικό, ομής συσπάται, αυτό θα εκτονωθεί. Άρα δεν κάνουμε σε κινητικές ρητίδες. Το υαλουρονικό γίνεται σε στατικές μονάδες. Χωρίς κίνηση, εδώ στις ρινοπαρέχες ή στα χείλη. Όπου έχει κίνηση, η υαλουρονικό δεν μπαίνει.